Το ερώτημα, Λίνα, που τέθηκε μετά από αυτήν την δημοσιοποίηση των αιτήσεων για άδεια ερευνών ήταν πότε θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι έρευνες, δηλαδή πότε θα προχωρήσει η Τουρκία στην πράξη. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν αυτό στο ερώτημα αυτό απάντηση δίνει η εφημερίδα και το τηλεοπτικό κανάλι Haber Türk, το οποίο λέει ότι οι σχετικές αιτήσεις για έρευνα φυσικού αερίου και πετρελαίου που υποβλήθηκαν στις 30 Μαΐου και ανακοινώθηκαν στην εφημερίδα της Τουρκίας κυβερνήσεως, αναμένεται να εγκριθούν μετά από 90 μέρες και έπειτα να ξεκινήσουν οι έρευνες. Και αυτό, Λίνα, γιατί καθώς με βάση τους κανονισμούς ανάθεσης έργου πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο 3 μηνών και σε άλλες εταιρείες που τυχόν θέλουν να υποβάλουν αντίστοιχες αιτήσεις. Γιατί αυτή ακούγεται τη στιγμή, λίγο προσχηματικό όλο αυτό πάντως. Ακούγεται, έτσι είναι. Βέβαια θα το δούμε και στην πράξη αν γίνει έτσι. Η ίδια η εφημερίδα και το τηλεοπτικό κανάλι αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη εταιρεία που να μπορεί να κάνει τέτοιου μεγέθους έρευνες και σε μια τέτοια μεγάλη περιοχή, αλλά θα πρέπει να δοθεί αυτό το περιθώριο και μετά να ξεκινήσει η κρατική εταιρεία πετρελαίου αυτές τις έρευνες. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, η Λιβύη αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της Άγκυρας και δείχνει με τον πλέον σαφή τρόπο, με αυτή την κίνηση που έχει κάνει η Άγκυρα, ότι η Τουρκία στρέφει το βλέμμα της προς τους ενεργειακούς πόρους της Λιβύης. Το θέμα τώρα της Λιβύης, όπως και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι, Λίνα, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συγκαλείται εδώ στην Άγκυρα, και εκεί θα εξεταστούν τρόποι πώς μπορεί να γίνει πράξη ουσιαστικά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει όμως και αύριο μια σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, όπου εκεί θα μιλήσει και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και όλα αυτά τα θέματα θα ξεδιπλωθούν και ενδεχομένως να έχουμε και δηλώσεις και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο. Σε ευχαριστώ πολύ.